Τόμ και οι πειρατές. Και ο Σερ Λάνσελοτ σέλωσε τα λογό του και κοίταξε πίσω στον ψηλότερο πύργο του Κάμελοτ. Μια φιγούρα φάνηκε στο παράθυρο. Ο Λάνσελοτ κούνησε το χέρι του και είδε να ανταποδίδουν το χαιρετισμό του. Χαμογέλασε και ξεκίνησε με τα λογό του προς τον ήλιο που έδιε. Τέλος! Τι ιστορία! Ωραία εποχή εκείνη! Τα παιδιά τότε διασκέδαζαν πραγματικά. Κανένα παιδί δεν πήγαινε στο σχολείο τότε. Μπορούσαν να γίνουν ευγενείς και όταν μεγάλωναν. Να γίνουν υπότες ή πειρατές και να πολεμάνε με κακοποιούς ή δράκοντες. Ας παίξουμε τώρα. Εγώ θα είμαι ο υπότης και εσύ το τέρας. Φυλάξου! Ανοίξτε δρόμο! Έρχεται το τέρας! Τόμ! Πόσες φορές σου έχω πει να μην χτυπάς την πίσω πόρτα? Βγες έξω να χτυπηθούμε σαν άντρες! Καλημέρα, Τόμ. Τι τρέχει? Τέρατα. Τέρατα? Ναι, τέρατα. Ένα τέρας πήδηξε από το παράθυρο της κάμαράς μου. Δεν το είδες? Δεν ήταν τέρας. Ήταν μονάχα εκείνος ο χαζούλης ο σκύλος σου. Όχι, είναι τέρας. Και πολύ κακό μάλιστα. Έχει πράσινα αγκάθια, τεράστια δόντια, μεγάλη μυτερή ουρά, καταβροχθίζει και κορίτσια. Το μόνο που μπορεί να καταβροχθήσει ο σκύλος σου είναι φαΐ από κονσέρβες για σκύλους. Καμιά φορά προσπαθεί να φάει και τη γάτα μου. Μάμα. Το τέρας μου δεν νοιάζεται για την παλιογάτα σου. Αυτό τρώει δεινόσαυρους για πρωινό. Ουφ, τέρατα δεινόσαυροι. Χθες ήσουν στη λεγιόνα των ξένων. Η μαμά μου λέει πως βλέπεις πολύ τηλεόραση. Τηλεόραση? Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από δημιουργικό μυαλό. Εσύ δεν φαντάζεσαι τίποτα, Λούση? Και βέβαια φαντάζομαι. Έχω πολύ δημιουργική φαντασία. Εσύ μάλλον θα φαντάζεσαι μωρά ή κάτι τέτοια. Και βέβαια όχι. Όχι πάντα τουλάχιστον. Δεν ξέρεις για τη γυναική απελευθέρωση. Έχουμε περισσότερα στη ζωή να κάνουμε από τα μωρά και τα τέτοια. Περίφημα. Έλα λοιπόν να παίξουμε μαζί. Εγώ θα είμαι ο Σερ Λάνσελοτ και εσύ μπορεί να είσαι η βασίλισσα Γκουίνεβιλ. Όχι, να μου λείπει. Χα, αυτό δεν θα το πάθαινες αν έπαιζες το παιχνίδι μου. Πάμε αγόρι μου. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ. Μου φαίνεται πως πρέπει να φτιάξουμε έναν πύραυλο, Ράξ. Εδώ θα βρούμε ό,τι μας χρειάζεται. Δεν θα τον πείραζε τον μπαμπά αν δανειζόμουν λίγες βίδες και καρφιά. Αυτός ο πύραυλος θα μας πάει στο διάστημα και ακόμα παραπέρα, Ράγκ. Ποιος ξέρει τι καινούργιους κόσμους και γαλαξίες θα ανακαλύψουμε. Ράγκ, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω. Τι συμβαίνει? Βγάλε έξω γρήγορα αυτά τα ζώα! Τα άτιμα σαν τρελά κάνουνε! Εκείνος ο απέσιος σκύλος θέει! Τρέχω να τον πιάσω! Συγγνώμη για το σκύλο, Ντέιβ, είναι μπελάς. Φυσικά θα πληρώσουμε για όλες τις ζημιές. Α, μην το συζητάς. Την άλλη φορά θυμάμαι την πλήρωσαν οι γλάστρες σου. Ο Ράγκς μόλις γύρισε σπίτι. Εμπρός κακό σκυλί, γρήγορα στο σπιτάκι σου.
Ανησυχώ τι να έγινε η Λούση. Πέρασαν ώρες από τότε που έφυγε κυνηγώντας τα ζώα. Αυτό το κορίτσι δεν προσανατολίζεται καθόλου. Όταν ήταν πιο μικρή έπρεπε να την προσέχουμε συνέχεια για να μην χαθεί. Μήπως πρέπει να πάρουμε τα αυτοκίνητα και να ψάξουμε να τη βρούμε. Είδες τη Λούση, Τόμ. Δεν ήσασταν μαζί. Όχι. Λείπει τόση ώρα που μπορεί να βρίσκεται μίλια μακριά. Είναι αυτός ο σκύλος πάλι. Τόμ, βγάλε έξω από το σπίτι αυτό το μπελά. Είδες τι έκανες, φίλε μου. Την έχεις πατήσει κανονικά τώρα. Τι είναι, προσπαθείς να μου πεις τίποτα? Η Λούση, είδες που έχει πάει? Τουλάχιστον να ξέραμε προς τα που πήγε. Ο Ράγκς ξέρει. Σου είπα να πας το σκύλο στο σπιτάκι του. Μα εγώ... Μην αντιμιλάς, κάνε όπως σου είπα. Οι δυο μας λοιπόν, φίλε μου. Έλα, δείξε μου προς τα που πήγε. Κατέβηκε εκεί κάτω. Λούση είναι πολύ πιο γενναία από όσο νόμιζα. Το μέρος αυτό με τρομάζει. Άκουσες τίποτα? Λούση! 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 Πώς? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Λοιπόν, ας δούμε την καλή πλευρά σε αυτό. Τουλάχιστον δεν θα κάνω μπάνιο απόψε. Ό,τι ελπίδα είχαμε να βρούμε τη Λούση, τώρα χάθηκε. Α, τι θες να πεις? Εννοείς ότι η Λούση πήγε μέσα στο βάλτο? Ας βιαστούμε τότε, σε λίγο θα σκοτεινιάσει. Λούση εκεί πάνω? Λούση! Λούση! Πώς τα κατάφερες, πήρθες πρώτος? Thank you.
αν έβλεπε έτσι το δωμάτιό μου η μαμά θα πάθαινε κρίση. Κάτι τέτοιες στιγμές μου φαίνεται πως κουνιούνται τα μάτια στα πορτρέτα. Όχι, δεν κουνήθηκαν. Λούσι, είσαι εκεί μέσα? Όχι, δεν ήταν εκεί μέσα. Τι βρήκες εκεί? Μια καταπακτή. Λούσι, Λούσι, είσαι εκεί κάτω? Βοήθησέ με, Τόμ, βοήθεια! Πού βρισκόμαστε? Το πιο παράξενο πουλί που έχω δει. Και το πιο παράξενο μέρος που έχω ποτέ βρεθεί είναι αυτό εδώ. Πώς βρέθηκα εδώ? Λούσι! Είμαι σίγουρος ότι την άκουσα. Πρέπει να έπεσε κι αυτή από την καταπακτή. Μπορείς να πιάσεις τη μυρουδιά της Ράγκς. Έλα, φίλε μου, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η μύτη σου θα τα καταφέρει. Είναι μαντήλι. Μπορεί να είναι της Λούσι. Έχει την μυρουδιά της, αγόρι μου. Άντε, ακολούθησε τα ίχνη της. Θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό. Θα είναι από κανένα απέσιο τέρας που άρπαξε τη Λούσι. Έλα, ακολούθησε τα ίχνη. Σταμάτα, Ράγκς, να πάρουμε μια ανάσα. Ωχ. Είπες τίποτα? Μην είσαι χαζός, παιδί μου. Μιλάνε οι σκύλοι. Ποιος μίλησε? Εγώ, το δέντρο. Ποιος άλλος? Μα δεν μπορεί να είσαι δέντρο. Πάντως δεν είμαι ούτε ψήλος, ούτε μέλισσα. Σίγουρα όμως είμαι δέντρο. Μα ποιος άκουσε δέντρο να μιλάει? Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάει ένα σκύλος. Τι συμβαίνει? Δεν μπορεί ο σκύλος να πει τη γνώμη του. Οι σκύλοι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Ακού τι λέει. Δεν μιλάνε οι σκύλοι. Μα εσύ είπες πως είναι τελείως απίθανο να μιλάνε οι σκύλοι. Και λοιπόν, και εσύ είπες πως δεν μιλάνε τα δέντρα. Εγώ όμως μιλάω, δεν μιλάω. Ναι, μάλλον. Δεν μπορείς να μιλήσεις, Ράγκς, μπορείς. Μερικοί σκύλοι είναι πιο χαζοί από τους άλλους. Ο Ράγκς δεν είναι χαζός. Τα καταφέρνει μια χαρά να ακολουθεί τα ίχνη της Λούσι. Λούσι? Είναι μια ομορφούλα με ξανθά μαλλιά, μεγάλα μάτια και ροζ φόρεμα. Ναι, ναι, αυτή είναι. Λυπάμαι. Δεν είδα καμιά που να ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή. Ωχ, πάμε, Ράγκς. Ποιος χρειάζεται τη βοήθειά του? Όχι, 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 όχι. Έλα τώρα, μην είσαι βιαστικός.
Μπορεί να έχω κάτι να σου πω. Εντάξει τότε, πες μου. Μπορεί να σε βοηθήσει αν ακολουθήσεις τον ήχο της γκάιντας. Γκάιντα? Μα δεν ακούω τίποτα. Α, ναι, ακούω γκάιντες. Ευχαριστώ, κύριε Δέντρο. Τίποτα. Και κοίτα, αν δεν ήμουν σε τούτο το αλόκοτο μέρος, δεν θα πίστευα στα μάτια μου. Ίσως η Λούση να είναι εδώ κάτω. Τι τρέχει? Πειρατική σημαία, πειρατές. Ω, τι πρόβλημα. Μου είπε ο μπαμπάς σαν ήμουνα μικρός, με το πιστόλι σου και το σπαθί σου το δρόμο σου θα ανοίξεις, τους κινδύνους θα ψηφίσεις. Με το πιστόλι σου και το σπαθί σου είναι ένα δυο πράγματα που πρέπει να τα μάθεις, καθώς γυρίζεις τα φύλλα της ζωής. Κι έτσι μελέτησα την τέχνη της λαιλασίας, φωτιάς και αρπαγής. Με το πιστόλι σου και το σπαθί σου. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Με το πιστόλι σου και το σπαθί σου. Από μικρός φαινόμουν τι πράγμα θέλω να γίνω, με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Κι όλο μεγάλωνε με τον καιρό η όρεξή μου για κακό, με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Συχνά σε φοβερούς καυγάδες έπλεκα, καθώς το πεπρωμένο μου ακολουθούσα. Με το πιστόλι, το μαχαίρι και τη μάσκα, το αίμα σου παγώνησα να ακούσεις τα λεφτά σου ή τη ζωή σου. Με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Και τώρα είμαι άντρας, ευτυχισμένος άντρας είμαι, με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Τη σημαία ξετυλίγω και σε όλο τον κόσμο το λέω, με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Πρόσεξε καλά, πειρατικό αν δεις, με την νεκροκεφαλή και τα κόκαλα τα σταυρωτά, γιατί αυτό σημαίνει να ξέρεις, παραδόσου ή πεθαίνεις. Με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Και γιο χω 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 χω. Με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Με το πιστόλι μου και το σπαθί μου. Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Προσέχετε, παιδιά. Τον έχω πιάσει στα σίγουρα τώρα. Απόψε θα έχουμε σούπα μπάνκι, τη μεγαλύτερη νοστιμιά των 7 θαλασσών. Ζήτω! Σούπα μπάνκι, όχι. Είμαι πολύ νέος για να πεθάνω, ε. Δηλαδή όχι. Είμαι πολύ γέρος για φάγωμα. Είμαι σκληρός και κοκαλιάρης. Βοήθεια! Φίλε μου, δεν πρέπει να παραπονιέσαι. Πρώτη φορά στη ζωή σου θα φανείς χρήσιμο σε κάτι. Στη ζωή μου? Μα δεν θα είμαι ζωντανός, αυτό είναι το πρόβλημα. Βοήθεια! Το άκουσες αυτό? Ένα πραγματικό ζωντανό μπάγιπ και θέλουν να το φάνε. Πρέπει να το σώσουμε οπωσδήποτε. Για να δούμε. Εδώ έχει μερικές νόστιμες συνταγές για μπάγιπ. Για να δούμε. Ωραία αλλαγή! Βαρέθηκα τον παστό χοιρινό και τον παξιμάδι. Το βρήκα. Θα κρεμαστώ από μια κλιματσίδα και θα κόψω το δίχτυ με το σουγιά μου. Περίμενε εδώ. Να βάλουμε ένα μαϊντανό και λίγο μπέικον, καπετάνια. Βέβαια, θα γίνει πολύ νόστιμο. Ίσως βάλουμε και λίγη ψιλοκομμένη καρύδα. Βοήθεια, αφήστε με. Βοήθεια. Βοήθεια. Τι σημαίνει? Καλημέρα, κύριε. Είπα να σας κάνω μια επίσκεψη. Το μπάγκι μας το σκασε! Πιάστε!
βολήσουμε, καπετάνια. Θα βγουν να πάρουν αέρα, πλάκα! Σώθηκα από την κατσαρόνα των πειρατών. Αλήθεια, είσαι το πρώτο αληθινό μπάγι που βλέπω. Δεν γινόταν να σε αφήσω να σε φάνε οι πειρατές. Από τότε που βγήκε το βιβλίο με συνταγές για μπάγι, όλοι μας κυνηγάνε αλίπητα. Είμαστε πια στον κατάλογο των ειδών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Νόμιζα πως τα μπάγι ήταν φανταστικά όντα, όπως οι μονόκεροι και οι δράκοντες. Τι εννοείς? Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου είναι δράκοντες και μονόκεροι. Δεν πιστεύω να με φας. Όχι, όχι, χαρούλες σου κάνει. Τι έχει ο σκύλος? Δεν ξέρει να μιλήσει μόνος του? Όχι, δεν ξέρει. Το ίδιο ρώτησε και εκείνο το δέντρο που μιλάει. Δέντρο που μιλάει? Ποιος έχει ακούσει δέντρο να μιλάει? Κανένας, μέχρι που ήρθαμε σε αυτό το τρελό μέρος. Φαίνεσαι ζελισμένος σαν εκείνο το κοριτσάκι που είδα το πρωί. Η Λούση, έτσι τη λέγανε, Λούση? Ναι, νομίζω. Φίλη σου είναι? Ναι, πού είναι τώρα? Φοβάμαι πως είναι αιχμάλωτη του Black Jack. Του Black Jack? Του Black Jack McGregor, του αρχηγού των πειρατών. Μα τι έγινε? Ναι, τη βρήκα να περιπλανιέται και είπα να τη βοηθήσω για να μπορέσει να γυρίσει σπίτι της. Ώστε δικά σου ήταν τα ίχνη που ακολουθήσαμε. Μάλλον. Περάσαμε λοιπόν από ένα λόφο και πέσαμε επάνω στον Black Jack και τους πειρατές του. Μαζεύαμε βατόμουρα, αλλά όταν με είδαν προτίμησαν να κάνουν σούπα μπάνγκιπ. Μα γιατί πήρε τη Λούση εχμάλωτη? Ίσως να την ήξερε από κάπου. Αυτό είναι αδύνατον. Δεν ξέρω. Πάντως τώρα την έχει κλεισμένη κάπου μέσα στο πλοίο του. Πρέπει λοιπόν να τη σώσουμε. Θα περιμένουμε να σκοτεινιάσει και θα κολυμπήσουμε και... Δεν γίνεται, φίλε μου. Γιατί? Κοίτα. Α, όχι. Τι θα γίνει, Λούση? Το βρήκα! Μια σχεδία! Θα κόψουμε μερικά δέντρα, θα φτιάξουμε σχεδία και θα ακολουθήσουμε το πειρατικό. Και πώς θα τους ακολουθήσουμε? Οι πειρατές δεν φαίνονται πια και θα κάνουμε ώρες να φτιάξουμε τη σχεδία. Λυπάμαι, φίλε, δεν γίνεται. Έχεις εσύ καμιά ιδέα προς τα που πάνε? Όχι, φίλε μου, αλλά λένε πως ο Black Jack έχει ένα κρυφό λιμέρι, αλλά ξέρω αν... Κοίτα! Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Ποιος είστε? Είμαι ο καθηγητής Κρανχουίστλ, ο μεγάλος εφευρέτης. Και εσείς, κύριοι, ποιοι είστε? Αυτός είναι ο Ράγκς, ο σκύλος μου που δεν μιλάει, και αυτός είναι ο κύριος Μπάγι. Για χαρά, φίλε. Μα την πίστη μου, ένα μπάγκι που μιλάει. Υπάρχει και η Λούση, αλλά δεν είναι εδώ. Την εχμαλώτησε στο πλοίο του ο Black Jack McGregor, ο πειρατής. Ο Black Jack McGregor, ο το καημένο το κορίτσι. Σας παρακαλώ, μπορούμε να ακολουθήσουμε τους πειρατές με το σκάφος σας? Θα ήθελα να βοηθήσω. Έχω κι εγώ προηγούμενα με τον Black Jack. Αλλά όπως θα παρατηρήσετε, η ατμομηχανή μου έχει πρόβλημα. Δεν γίνεται να τη φτιάξετε. Όχι, δυστυχώς, και φταίει ο Black Jack γι' αυτό. Μου έκλεψε όλα τα ανταλλακτικά πριν μια εβδομάδα. Τι πρόβλημα έχει? Ένα, χάθηκαν μερικές βίδες και παξιμάδια. Δεν μπορεί να κρατήσει την πίεση. Τι κάνεις? Περίμενε, βίδες και παξιμάδια έχω εγώ. Κοίτα, από την αποθήκη μας, σας κάνουν? Ναι, νομίζω κανένα δυο από αυτά μπορεί να κάνουν. Εντάξει, μικρέ μου, τώρα λειτουργεί μια χαρά. Ζήτω!
Θα ακολουθήσουμε τώρα τους πειρατές. Και βέβαια. Ποιος ξέρει, αν σώσουμε το κορίτσι, ίσως βρω κι εγώ τα ανταλλακτικά μου. Θα έρθεις μαζί μας, κύριε Μπάγκιπ. Ξέρεις, θα ήθελα πολύ, φίλε, αλλά να. Εμείς τα Μπάγκιπ φοβόμαστε τρομερά το ύψος. Προτιμάμε να μένουμε κοντά στο νερό. Γεια χαρά! Γεια σου, και να προσέχεις! Γεια χαρά, φίλε! Ευχαριστώ που με έσωσες και ελπίζω να στο ανταποδώσω μια μέρα! Φιλοξενούμενη κυρία Εμπάν. Αρνείται να φάει, Captain Jack. Μάλιστα, το μενού που της προσφέρουμε δεν της αρέσει της ψηλοτάτης. Θα της δίναμε σούπα μπάγκι, αν δεν μας το είχε σκάσει. Τι το είπε, καπετάνιε, αλλά δεν της άρεσε η ιδέα. Νομίζω πως πρέπει να έχω πάλι μια κουβεντούλα μαζί της. Και ποιο είναι το αστείο, παρακαλώ, μου λέτε. Όχι, δεν το λέω. Έλα τώρα, πες το αστιάκι σου στο τζακούλι. Επιμένω. Ένα, με το φως από πίσω σου, βλέπω ότι δεν φοράς μισοφόρη κάτω από τη φούστα σου. Ω, το παλιοκόρισο. Ήμουν πολύ υπομονετικός μαζί σου, κορίτσι μου, αλλά η υπομονή μου έχει εξαντληθεί. Άσε με λοιπόν να φύγω. Θέλω να γυρίσω σπίτι. Μα στο σπίτι σου πηγαίνεις. Το υπόσχομαι. Το σπίτι μου είναι κάπου πίσω από την άλλη μεριά ενός τρελού δεντρόσπιτου. Μην επιμένεις ακόμα με αυτή τη γελία ιστορία. Ξέρω ποια είσαι και θα έχω την απόδειξη πολύ πολύ γρήγορα. Σα κλαμάρες. Με λένε Λούση και δεν ξέρω ποια νομίζεις πως είμαι. Δεν είμαι όμως. Είμαι εγώ. Και υποθέτω πως δεν ξέρεις τίποτα για ένα πιτσιρικά με μπλε μπλουζάκι που ευθύνεται για την απόδραση του Μπάγκιπ, Όχι, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Δεν ξέρεις να λες ψέματα, κοριτσάκι. Θα σε έκανα εγώ να τα πεις όλα αν δεν είχα σημαντικά σχέδια για σένα. Σκάφος εν όψη! Εκεί πάνω, καπετάνε, αερόπλιο είναι. Είναι εκείνος ο γεροτρελός, ο καθηγητής Κρανγουίστλ, μαζί με εκείνο το παλιόπαιδο. Γέμισε το κανόνι, κυρία Μαν. Μάλιστα, καπετάνι, αμέσως, καπετάνι. Το γεμίσαμε, καπετάνι. Εντάξει, Μαν, να είσαι έτοιμος για βολή. Έτοιμος για βολή, μάλιστα, καπετάνι. Πυρ! Περίεργο. Δεν είδα που πήγε η βολή. Η διαταγή εξετελέστηκε, καπετάνια. Έριξα τη βολή. Γιατί έριξες με αυτό το κανόνι και σε ποιο στόχο έριξες, κύριε Μπαντ? Ναι, καπετάνια, δεν είπες με ποιο κανόνι να ρίξω, ούτε πού να ρίξω. Άλλο θα τα έκανες, Μπαντ. Έπρεπε να καταρρύψει εκείνο εκεί, ηλίθεια. Τι, καπετάνια. Εκείνο, εκείνο, ρε φλάκα. Ορίστε, έφυγε, ζών, το άφησες να ξεφύγει. Ας την αργή, τι δουλειά έχει ένας τίμιος κοντζέζος πειρατής με ένα τέτοιο πλήρωμα. Χάσου, χάσω από τα μάτια μου, φίλε. Χάνουμε, καπετάνια, χάνουμε αμέσως, καπετάνια. Άνθρωπος στη θάλασσα. Εσύ, έξε ένα λυπητερό σκόπο. Και
αμφιβολία. Αν κρίνουμε από την πορεία του, σε ένα μέρος μόνο μπορεί να πηγαίνει. Πού? Το νησί της Φωτιάς. Λένε πως είναι το λιμέρι των πειρατών. Γιατί το λένε νησί της Φωτιάς? Θα το διαπιστώσεις γρήγορα. Θα πετάξουμε με φουλ ταχύτητα και θα τους βρούμε εκεί. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε τη φίλη σου. Τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να προσγειωθούμε. Στεριά! Είναι το νησί της Φωτιάς. Κάνε προετοιμασίες για να ξεφορτώσουμε τα λάφυρα στο νησί, κύριε Μαν. Τα λάφυρα στο νησί, μάλιστα καπετάνια. Τι θα γίνει με το κορίτσι? Θα την φροντίσω εγώ προσωπικά, Ματ. Είναι πολύτιμη. Ομορφούλα μου, βγες έξω, είσαι επιτέλους σπίτι σου. Βλέπω μια σπηλιά εκεί κάτω. Ίσως είναι ο κρυψώνας τους. Τι τρέχει η ομορφούλα μου, δεν σ' αρέσει το κρυσφύγητο του Τζακ? Βλέπω τη Λούση, έτσι κάτω. Θα μας ακούσουν. Ακολουθήστε με από κοντά και όσο πιο ήσυχα μπορείτε μη μας ακούσουν. Καλύτερος θησαυρός όμως που έφερα είσαι εσύ, κορίτσι μου. Γιατί εγώ? Επιμένεις πως σε λένε Λούση. Εγώ όμως ξέρω ότι στην πραγματικότητα είσαι η πριγκίπισσα Νταϊάννα του νησιού Πόγκο.
πραγματική γαλαζοαίματη και μελλοντική μου νύφη. Του νησιού Μπόγκο, γαλαζοαίματη. Μάλιστα, με λένε Μακ Ρέκορ και στη γενιά μας τρέχει βασιλικό αίμα. Γι' αυτό πρέπει ο γιος μου, ο Κλάψας Μακ Ρέκορ, να πάρει πριγκίπισσα. Μα τι λες τώρα, εγώ είμαι πολύ μικρή ακόμα για να παντρευτώ τον Κλάψα ή οποιονδήποτε άλλο. Και βέβαια, κορίτσι μου, γι' αυτό θα σε κρατήσω εδώ 10 χρόνια μέχρι να μεγαλώσεις. 10 χρόνια! Θα είμαστε τυχεροί αν αυτό το νησί δεν τυναχτεί στον αέρα σε 10 μέρες και όχι σε 10 χρόνια. Το νησί της Φωτιάς υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Να το βλέπεις λοιπόν σαν ένα ξεκούραστο παράδεισο όπου θα περάσεις τις πιο μεγάλες διακοπές. Δεν θέλω διακοπές! Θέλω να πάω στο σπίτι, στη μαμά και στον μπαμπά μου! Αρκετά πλοιαρίσαμε! Κυρία Μαν, θέλω 10 βαρέλια μπαρούτι να τα φορτώσετε στην αποθήκη. Στο πλοίο, γρήγορα! Βαρέλια μπαρούτι! Βαρέλια μπαρούτι! Και μπόλικες μπάλες κανονιού! Που ίσως τις ρίξετε στη σωστή κατεύθυνση την άλλη φορά, κυρία Μαν! Μπάλες κανονιού στη σωστή κατεύθυνση, μάλιστα καπετάνια! Εσύ πάλι! Πιάστε τον! Γρήγορα στη βάρκα! Τι πυροβολείτε, ηλίθι! Αυτή είναι η μελλοντική νύφη μου! Φέρε πίσω την πριγκίπισσα, παλιοκλάφτη! Μη πυροβολείτε, ηλίθι! Τι θέλω ζωντανή, βλάκες! Φέρτε γρήγορα μια βάρκα! Μάλιστα, καπετάνιε! Αμέζωσες! Είσαι υπέροχος! Είσαι γενναίος εν όλους εκείνους τους χαζοήρεους που διαβάζει συνέχεια! Αυτό! Δεν μ' αρέσει να με φιλάνε τα κορίτσια! Κι άλλωστε εγώ ούτε ξέρω που πάμε! Καλύτερα έτσι παρά να παντρευτώ κάποιον που το λένε Κλάψα! Τι περιμένετε! Πήρα τις άγκυρες να τους πιάσουμε! Εσύ, παίξε τώρα ένα πολεμικό αιματήριο! Ξέχνα το! Φεύγουμε! Φεύγουμε, καπετάνιε, φεύγουμε! Μπα! Να μην πυροβολείς καθόλου, κύριε Μαν! Μήπως πάθει τίποτα το κορίτσι! Μάλιστα, καπετάνιε! Και το αγόρι! Καιρό έχω να βάλω κάποιον να περπατήσει πάνω στο ματέρι! Θα έχει πλάκα! Κοίτα! Ο Μπλακ Τζακ μας κυνηγάει! Θες να μας πιάσει! Η μόνη μας ελπίδα είναι ο καθηγητής Κράουιστ! Ζήτω! Κύριε Μπατ, όπλησε το κανόνι γρήγορα! Μάλιστα, καπετάνια! Γρήγορα, ανέβα πρώτη! Ρίξει μια κανονιά σε εκείνο το παλιόπραμα στον ουρανό, κύριε Μπαν. Μάλιστα, μάλιστα, καπετάνιε, στον ουρανό ρίχνω.
καταιγίδα τους παίρνει μακριά. Κοίτα! Μια θύελασσα κι αυτή δεν είναι τίποτα για ένα θαλασσόλικο σαν και εμένα, αν και έχω μέτριες ικανότητες. Έχεις μέτριες ικανότητες, μάλιστα, καπετάνια. Κύριε Μαν, για σήκω και βγάλε έξω τη σανίδα. Έχω έναν ναύτη που θέλει να συναντήσει τους καρχαρίες. Ποιος είναι αυτός, καπετάνια, Εσύ. Εγώ είμαι... Χαριά! Θα είναι το νησί Μπόγκο, η πατρίδα της πριγκίψας Νταϊάνας. Σήκωσε πανιά και βάλε πλώρη για τον νησί, κύριε Μαντ. Βάλε πλώρη, μάλιστα, καπετάνια. Αν γλίτωσε από την Τίελα, η πριγκίπισσα θα είναι εκεί τώρα. Πού είμαστε? Πώς βρεθήκαμε εδώ? Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ένα τεράστιο κύμα. Μπορεί να παίξα κι εγώ ένα ρόλο. Το μπάγι, εσύ μας έσωσες. Εγώ, ξέρεις, τριγυρίζω και καμιά φορά εκεί που με χρειάζονται. Καλό σκυλάκι. Περάσαμε πολλά από τότε που πέταξαμε τον καθηγητή Κρανκ Ουίστλ. Αλήθεια, αναρωτιάμαι τι να απόγινε. Τον έχεις δει καθόλου? Όχι, λυπάμαι, φίλε. Όταν τον είδαμε τελευταία φορά... Ακούτε ό,τι ακούω. Α, όχι. Η πριγκίπισσα, καπετάνιε. Σας βλέπω. Κοιτάξτε ποιος άλλος είναι εκεί πέρα, παιδιά. Θα έχουμε σούπα μπάγιπ απόψε. Μας είδαν και μας κυνηγάνε. Ίσως γλιτώσουμε αν τρέξουμε μέσα στο δάσος. Θα είμαστε ασφαλείς εκεί. Ασφαλείς, είπες? Κυνηγήστε τους, παιδιά! Επίθεση! Υποχώρηση! Πέσαμε από το τηγάνι μέσα στη φωτιά. Αχ, μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Τηγάνι. Γιατί? Γιατί μπορεί να καταλήξω σε τηγάνι. Ίσως κυκλοφορεί και εδώ το βιβλίο με τις συνταγές για φαγητά με μπάγιπ. Κρίμα που δεν πιστεύουν κι αυτοί ότι είσαι πριγκίπισσα, Λούση. Ναι, δεν θα μας έβλαπταν μερικές βασιλικές γνωριμίες αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να θελήσουν να με κρατήσουν 10 χρόνια κλειδωμένοι κι αυτοί. Ναι, και να σε παντρέψουν με κανένα που να τον λένε πρίγκιπα Βλακέντιο ή κάτι τέτοιο. Ναι, γέλα και εσύ τώρα. Να τα, ορίστε. Αυτό είναι το παλάτι, φαίνεται. Έφτασαν οι αιχμάλωτοι, μεγαλειοτάτοι. Αιχμάλωτοι, είπες. Ποιοι αιχμάλωτοι? Αυτούς που συλλάβαμε στην παραλία, μεγαλειοτάτοι. Ωπα-πα-πα-πα-πα-πα! Και ό,τι ήμουν σε δημιουργική διάθεση, κανείς δεν καταλαβαίνει τι θα πει να είσαι μια μεγάλη καλλιτέχνης και να σε διακόπτουν συνεχώς την ώρα που δημιουργείς. Τι έκαναν αυτοί? Μπήκαν στη χώρα χωρίς διαβατήριο, χωρίς βίζα εισόδου, χωρίς να συμπληρώσουν δήλωση στο τελωνείο, χωρίς να περάσουν από το τελωνείο, χωρίς να περάσουν από ιατρική εξέταση. Μπήκαν στη χώρα... Εντάξει, εντάξει, σταμάτα, επιτέλους, κατάλαβα.
απλώς παράνομη είσοδος και να τελειώνεις. Εσείς οι γραφειοκράτες είσαστε όλοι οι ίδιοι, όλο παχιά λόγια. Πάρ' τα μέσα τους αχμαλώτους. Η αχμάλωτη μεγαλειοτάτη. Νομίζω πως είναι πολύ... τι λες και εσύ, Λούση? Βέβαια, είναι χωρίς αμφιβολία. Τι είναι, παρακαλώ? Υπέροχο. Χωρίς αμφιβολία, μιας πρώτης τάξεως αυτοπροσωπογραφία. Συμφωνούμε όλοι, έτσι? Ακριβώς. Εσύ τι λες, σκύλε? Γουφ. Τι εννοείς, γουφ? Δεν είναι σκύλος που μιλάει. Α, και εσύ, κοριτσάκι μου, τι λες? Μήπως έχουμε γνωριστεί κάπου? Μου φαίνεσαι πολύ γνωστή. Όχι, μεγαλειοτάτη, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, να είσαι εκεί πάνω. Μάλιστα, είναι η ίδια η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Α, ώστε εδώ ζει λοιπόν. Ζει, είπε ζει. Το πορτρέτο αυτό, χρυσή μου, είναι 300 χρόνων. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα ήταν πρόγονός μου. Μα ο Black Jack πιστεύει πως η πριγκίπισσα Νταϊάννα είναι ζωντανή. Black Jack McGregor, μη μου πεις ότι βρίσκεται πάλι στα νερά μας. Αχ, ζητάει λίτρα από το χωριό κάθε φορά που έρχεται, ο Θεέ μου. Αν ήταν εδώ ο καθηγητής Crank Whistle, θα σκεφτόταν ίσως... κάτι. Γεια σου, κύριε καθηγητά. Αχ, τι ανακούφιση, νόμιζα πως καθήκατε στην καταιγίδα. Και εμείς φοβηθήκαμε για σας. Τι κάνεις, Λούση? Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Χαίρετε. Και από εδώ η βασίλισσα του νησιού Μπόγκο. Μεγαλειοτάτη. Ο καθηγητής Crank Whistle, υποθέτω. Πώς το ξέρατε ότι είμαστε εδώ? Δεν το ήξερα. Έψαχνα να σας βρω όταν είδα το πλοίο του Black Jack να έρχεται κατά εδώ. Σκέφτηκα λοιπόν να ειδοποιήσω τους νησιώτες. Ω, να πάρει οργή! Ο Black Jack πάλι. Αναρωτιέμαι τι θα ζητήσει τώρα. Αχ, αν δεν πληρώσουμε τα λίτρα θα την άξει το χωριό στον αέρα. Ξέρω τι θέλει. Να παντρευτώ εγώ το γιο του τον Κλάψα. Ίσως σκεφτούμε κάτι, κύριε καθηγητά. Α, τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός εφευρέτη και ενός πολεμιστή. Γιατί δεν πάμε στο κάστρο να το συζητήσουμε πίνοντας τσάι? Είμαι σίγουρη ότι ο καθηγητής θα ήθελε να δει τα χαρακτικά μου. Γενιά μου.
Δυστυχώς πρέπει να περάσουμε τώρα στο σχέδιο 2. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πιστεύεις πως ο Black Jack θα κρατήσει το λόγο του? Άμπα! Ποτέ δεν φεύγει χωρίς μια-δυο αποχαιρετιστήριες βολές. Καπετάνια, κοίτα ποιος έρχεται. Ετοιμάσου για την επιβίβαση, κύριε Μπαν. Μάλιστα, καπετάνια. Μάλιστα. Καλώς ορίσατε στο πλοίο, υψηλοντάτη. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Δεν συνηθίζει να φιερώμαι κοινούς θνητούς. Κοινούς θνητούς? Οι μακρέκορα έχουν βασιλικό αίμα στις φλέβες τους. Αρκετά. Θα μου δώσεις την καμπίνα σου. Αρνούμε να με κλείσεις πάλι στην παρούτα αποθήκη. Αρνείσαι! Μα μιλάς σε μένα έτσι! Εγώ είμαι καπετάνιος στο πλοίο, κορίτσι μου! Μα ρίξε τη στην παρούτα αποθήκη γρήγορα! Στην παρούτα αποθήκη, μάλιστα, καπετάνια! Και οι άλλοι ετοιμαστείτε για πυρ! Θα τους δείξουμε τι κοινός θνητός είναι ο Τζακ Μακγκρέκορ! Καπετάνια. Μα δεν βλέπεις, ηλίθιε, όλοι οι κουμάδες στο κατάστρωμα και εμείς δεν τους νερό. Μάλιστα, καπετάνια. Συγγνώμη, μπορώ να πάρω τον κουβά? Βέβαια. Ευχαριστώ. Καπετάνια, τον δανείστηκα από το κορίτσι. Ρίχνει νερό στα βαρέλια με τον μπαρούτι. Τι? Ρίχνει νερό. Κατέβα κάτω και δέσε την ηλίθια, Χριστέ μου. Ωραία. Και τώρα τι παιχνίδι να τους παίξω? Κάντε πως το μπαρούτι είναι υγρό. Ο Θεούλη μου, τα κανόνια δεν βαράνε. Ω, να πάρει οργή, το μπαρούτι είναι υγρό, το μπαρούτι. Ο Ποσειδώνας να μας φυλάει, τι τρέχει πάλι. Τα κανόνια σταμάτησαν και βασιλεύει σύγχυση. Γέμισε το καζάνι, Τόμ, ξεκινάμε.
Αερόπλοιο πλησιάζει. Μάλιστα. Είναι ο χοντρός φίλος μας, ο καθηγητής. Αναρωτιέμαι τι θέλει. Λοιπόν, Τζακ, παραδώσου, αλλιώς θα ρίξουμε το καράβι σου στους βράχους. Αυτό ήταν το κόλπο σου, έτσι. Εντάξει, παιδιά, δώστε του μια γεύση στεγνού μαρουτιού. Το πιδάλιο! Θα μου το πληρώσουν! Δεν θα αφήσω ούτε ένα σπίτι όρθιο στο νησί! Τι περιμένεις, κύριε Μαν! Άνοιξε πυρ! Δεν μπορώ, καπετάνιε! Δεν μπορείς! Όλο το μπαρούτι είναι υγρό, πώς να μπορέσει! Α! Πώς γίνεται! Εντάξει τότε όλοι τα σπαθιά σας! Ετοιμαστείτε για τη στεριά! Αν δεν μπορούμε να τους ανατινάξουμε, μπορούμε να τους κάψουμε. Εμπρός, πάμε! Ζητώ! 10 μοίρες αριστερά! Το πιδάλιο κόλλησε, δεν γυρίζει! Τι εννοείς δεν γυρίζει! Τις αντλίες! Αναφορά ζημιών! Οι αντλίες μπορεί να μας κρατήσουν μέχρι να πάμε στη βάση μας για επισκευή, καπετάνια. Βάλε πλώρ για το νησί της φωτιάς, κύριε Μαν. Νησί της φωτιάς, μάλιστα, καπετάνια. Θα γυρίσω! Σας το υπόσχομαι! Ο Μπλακ Τζακ φεύγει! Το νικήσαμε! Ζήτω! Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Γεροτζάκ εγκαταλείπει τον αγώνα ντροπιασμένος ο ανόητος. Ναι, αλλά φοβάμαι πως η νίκη μας δεν θα είναι για πολύ. Μπορεί να φτιάξει το καράβι του και να ξανάρθει πιο άγριος από πριν. Και η Λούση τώρα είναι πάλι αιχμαλωτή του. Είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Τι θα γίνει λοιπόν τότε? Ευτυχώς για μας, ο Μπλακ Τζακ έκανε ένα μεγάλο λάθος. Τι? Αντί να βομβαρδίσει το χωριό, θα κάνει καλύτερα να βουλιάξει τις γαλέρες στο λιμάνι. Γιατί? Δεν κινδυνεύει από αυτά. Πριν όχι. Τώρα όμως ναι. Γιατί? Θα δείτε. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να επισκευάσουμε το αερόπλοιο. Που έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό.
Μα όταν λείπει το ένα κατάρτι, δεν γίνεται να πάμε γρηγορότερα. Αυτό θα το φτιάξουμε. Να αρχίσουν αμέσως οι επισκευές. Εμπρός. Αμέσως. Τι. Μάλιστα, καπετάνια, αμέσως. Τι σου συμβαίνει, κύριε Εμά. Οι άντρες είναι πολύ κουρασμένοι, καπετάνια. Πέρασαν μια δύσκολη μέρα. Έτσι, Πήγαινε λοιπόν κάτω να φέρεις την υψηλοτάτη εδώ να σφουγγάρεις το κατάστρωμα. Εγώ θα κανονίσω αυτούς εδώ. Μάλιστα, καπετάνια. Εμπρός, παιδιά. Όσο γρηγορότερα κάνουμε τις επισκευές, τόσο πιο γρήγορα θα μάθουμε σε αυτούς τους τρελούς να μην αψηφούν τον Black Jack McGregor. Σήκω την τάχτα, τομάρια! Εσύ, κι εσύ! Τσακιστεί τώρα, φτιάξτε τα ξάρτια! Σκεφτόμαστε, καπετάνια, πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και ίσως είναι καιρός να ψηφίσουμε άλλο καπετάνιο. Πώς? Θα ψηφίσετε! Αυτός νομίζει πως έχουμε δημοκρατία! Κάναμε εκλογές και τις κέρδισα! Σταματήστε! Δεν πιστεύω στην Ταρσία ακόμα κι αν ο καπετάνιος είναι κόπανος! Ορίστε, τι είπες? Σε ευχαριστώ, κύριε Μα, θα τα πούμε αργότερα εμείς. Το υπόσχομαι αυτό! Το υπόσχομαι! Μάλιστα, καπετάνια. Εσύ! Για παίξε μου ένα χαρούμενο σκοπό της δουλειάς. Αυτά τα βόδια έχουν δύσκολη νύχτα μπροστά τους. Αποθήστε τους! Έλα, μικρή μου, ο μυαλωμένος αρχηγός θα πολεμήσει άλλη μέρα. Έλα! Κοίτα, η Λούση! Ναι, θα γίνεις νύφη μου, μικρή μου. Ο γέρο Black Jack δεν τα παρατάει εύκολα. Στάσου εδώ, κορίτσι μου. Όλοι τι ξέρουν τη σπηλιά. Δεν μπορείς να κρυφτείς εδώ. Ναι, μικρή μου, αυτό εδώ όμως δεν το ξέρουν, Όλες οι πυραμικές σπηλιές πρέπει να έχουν ένα τέτοιο μυστικό πέρασμα που να βγάζει στην άλλη άκρη του νησιού. Τελευταία φορά που επεμβαίνεις, μικρέ! Τρέχα, Λούση! Τρέχα να σωθείς! Προκάλεσε αλυσιδωτή
αντίδραση. Σηκώστε παλιά πριν να κραγεί όλο το νησί. Πού είναι το αγόρι και το κορίτσι? Είναι ασφαλής. Είναι με εκείνο το γερό τρελό στην υπτάμενη μηχανή. Ξεκινήστε τώρα, αλλιώς πάμε χαμένοι. Οι αντλίες έσπασαν. Βουλιάζουμε. Εγκαταλείψτε το πλοίο. Όλες τις γαλέρες. Γρήγορα, γρήγορα. Τι συμβαίνει? Πού είμαστε? Είμαστε σπίτι. Πώς γυρίσαμε εδώ? Δεν ξέρω. Πάντως είμαστε σπίτι και ασφαλείς. Σπίτι? Δεν είμαστε ακριβώς σπίτι. Και οι γονείς μας θα έχουν τρελαθεί. Άντε πάμε. Πειρατές και μπάνγι. Ο Τόμ είναι γνωστός για τις φοβερές ιστορίες του, αλλά από σένα δεν το περίμενα. Μα όλα είναι αλήθεια. Στορκίζομαι. Όλα έγιναν όπως τα είπαμε. Έτσι δεν είναι, Ράγκς? Ποιος τον υπολογίζει αυτόν? Σίγουρα τα φανταστήκατε όλα για να μην σας βαλώσουμε που αργήσατε. Λείπετε μια ολόκληρη ώρα, νομίζω, ε. Μια ώρα? Πρέπει να ήταν περισσότερο. Ναι, λείπουμε πολύ καιρό, ε. Πράγμα που αποδεικνύει πως τα φανταστήκατε όλα. Φαίνεται. Θα ήταν κανένα μέρος όπου ο χρόνος σταματάει. Σταματάει ο χρόνος? Πολύ πιθανό, μου φαίνεται. Βέβαια, μπορούμε να το αποδείξουμε. Να αποδείξετε. Πλάκα θα έχει. Ελάτε μαζί μας τώρα να σας δείξουμε το δεντρόσπιτο. Ναι, και την καταπακτή και όλα. Δεν νομίζεις πως το παρακάνετε? Σας παρακαλώ, θα σας δείξουμε. Ελάτε. Δεν βλάφτη, να ρίξουμε μια ματιά. Μα είναι αργά και το ραδιόφωνο είπε πως έρχεται καταιγίδα. Σε παρακαλώ, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Ίσως πραγματικά να ονειρευτήκανε κάτι, ε. Μπορεί. Και είναι ευκαιρία να τους αποδείξουμε ότι η ιστορία τους είναι απίθανη. Τι όμορφο που είναι. Ωχ, και αρκετά μακρινό. Εσείς το φτιάξατε, παιδιά? Μα όχι, σου είπα. Ήταν έτοιμο. Σας είπα ότι έρχεται καταιγίδα. Είναι κάτι παραπάνω από καταιγίδα. Κοίτα! Πρέπει να βρούμε καταφύγιο. Πάμε στο δεντρόσπιτο. Δεν έχουμε χρόνο. Oh.
Είσαστε όλοι καλά? Νομίζω ναι. Εντάξει είμαστε. Α, όχι. Κοιτάξτε. Πάει. Χάθηκε. Τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε εκείνο το παράξενο μέρος. Ούτε να αποδείξουμε την ιστορία μας. Το έλα τώρα, ποτέ δεν μπορούσατε να την αποδείξετε. Ίσως έχεις δίκιο. Τώρα που χάθηκε το δεντρόσπιτο, μου φαίνονται όλα σαν όνειρο. Όχι, όχι, ήταν αλήθεια. Ήταν. Μην κλαις. Να, πάρ' το μαντίλι μου να σκουπίσεις τα δάκρυά σου. Ε, μια στιγμή, τι είναι αυτό? Κάτι έπεσε από την τσέπη σου. Φαίνεται σαν παλιό χρυσονόμισμα, ε. Ναι, είναι από το θησαυρό των πειρατών, στη σπηλιά. Ή το βρήκατε σε κανένα παλιατζίδικο. Δεν φτάνει ένα νόμισμα για να αποδείξετε την αλήθεια. Γιατί δεν τον πιστεύετε? Δηλαδή τι απόδειξη θέλετε για να πιστείτε, ε?